Επειδή η καιρή μας είναι δύσκολη και παρά τη φόρτωση τη μεγάλη την οποία έχω ως έχουν μεγάλη ηλικία, εντούτοις όμως ήρθα βέβαια στην απόφαση να γίνεται ένα κήρυγμα βραδινό το μήνα για να βρίσκουμε την ευκαιρία να τονώνουμε την πίστη μας. Γιατί δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καμία κρίση και κανένα από τα οξύτατα προβλήματα τα οποία θα προκύψουν είτε για την πατρίδα μας είτε για ολόκληρο τον κόσμο. Πολλές είναι οι αληθινές ιστορίες, συγκινητικές και αξιοθαύμαστες για τους νεομάρτυρες της Ρωσίας από τους φρικαλαίους διωγμούς εναντίον των χριστιανών, ειδικότερα των επισκόπων, των ιερέων, των μοναχών, αλλά και των λαϊκών από τα αιμοσταγή τότε καθεστώτα του Λένιν, του Στάλιν και άλλων, από το 1917 μέχρι το 1980 περίπου. Μια συγκλονιστική μαρτυρία μας δίδεται από τον ιερέα Βλαδίμηρο Φιλιμόνοφ, που είναι συγχρόνως και καθηγητής σήμερα της ιατρικής στην Αγία Πετρούπολη, στο παλιό του Στάλινγκρατ. Στην περιοχή, τώρα τα ονόματα είναι πολύ δύσκολα, μπορώ να τα διαβάζω και σωστά, Νοβογκόρντ. Κατά τη διάρκεια των διωγμών είχαν συλληφθεί και φυλακιστεί αρκετοί ιερείς, μοναχοί και λαϊκοί. Στο κελί της φυλακής βρίσκονταν και ένας αρχιερέας, κάποιοι ιερείς, όπως επίσης και κάποιοι χριστιανοί, αλλά και κάποιοι άλλοι πολιτικοί κρατούμενοι. Δεν ήξεραν πότε θα οδηγηθούν ως εχθροί του λαού στο μαρτύριο, αλλά ήσαν σίγουροι όμως γι' αυτό ότι οπωσδήποτε εκεί θα οδηγούν τους. Επιθυμούσαν πολύ να λειτουργήσουν κρυφά εκεί στο υγρό και σκοτεινό κελί, που ήταν στριμωγμένοι ένας από πάνω στον άλλον. Κράτησαν λίγο από το ψωμί που τους έδωσαν, κατάφεραν να βρουν και ελάχιστο έτσι κρασί που είχε κρύψει κάποιος στην πότα του, κάποιος λαϊκός, γιατί το είχε κρατήσει για την ζεστασιά στα υγρά κοιλιά των φυλακών. Δεν είχαν όμως αντιμίσιο. Τότε ο αρχιερέας έκοψε ένα τετράγωνο κομμάτι από το ρούχο που φορούσε, έκαμε πάνω σε αυτό ένα σταυρό, υπέγραψε πάνω στο ύφασμα, έπειτα πήρε ένα μικρό μαχαιράκι, ποιος ξέρει πως βρέθηκε εκεί, και το έμπηξε στο δέρμα του, στο στήθος, και μάλιστα εδώ στο σημείο της καρδιάς. Και έκοψε ένα κομμάτι από το δέρμα του και το έδεσε στο, και το έδεσε στο ύφασμα, στη γωνία του υφάσματος. Το αίμα έβαψε το ύφασμα, ποντίστηκε από το αίμα. Ο αρχιερέας πήρε το ύφασμα και μπροστά στα έκπληκτα μάτια των φυλακισμένων τους είπε: «Τώρα έχετε αντιμίσει. Αύριο μπορείτε να λειτουργήσετε». Το ίδιο βράδυ ο αρχιερέας οδηγήθηκε στο μαρτύριο. Άφησε όμως στους αδερφούς του κληρικούς και στους λαϊκούς το ματωμένο αντιμίσιο με το λείψανό του, γιατί είχε το δέρμα πάνω. Και το δέρμα αυτό ήταν το δέρμα πλέον ενός νέου ιερομάρτυρος, διότι αυτός ήταν επίσκοπος.
πρώτος οδηγήθηκε αυτό στο μαρτύριο. Σε αυτό το ματωμένο λοιπόν αντιμίσιο τέλησαν η συλλειτουργή του το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και μετέλαβαν σώμα και αίμα Ιησού Χριστού. Μετά από λίγες μέρες οδηγήθηκαν και εκείνοι στο μαρτύριο βαθιά συγκλονισμένοι από τον ηρωισμό του αρχιερέως του συγχρόνου αυτού ιερομάρτυρος. Η σύγχρονη μαρτυρική αυτή ιστορία ελέγχθη για να τονωθεί η νερόβραστη και χλιαρή πίστη μας, αλλά και η υπομονή μας σε Χριστό για όλα τα δεινά που μας επιφυλάσσονται στους επόμενους μήνες και στα επόμενα χρόνια. Ποιος θα ζει δεν το γνωρίζω. Και θα είναι ματωμένα, γιατί και δύσκολα, να μην πω ματωμένα, τα πω δύσκολα, πολύ δύσκολα, γιατί φταίμε όλοι μας. Άσπροι, μαύροι, κόκκινοι, κίτρινοι, πράσινοι, μπλε, ροζ, γκφέ, γκρίζοι, σκοτεινοί, όλοι, όλα τα χρώματα. Πρώτον για την εξαπλωμένη αδιαφορία για θέματα σωτηρίας και πίστης και μάλιστα ιδιαίτερο στην πατρίδα μας. Τα επαναλαμβάνω πολλές φορές, θα τα λέω αυτά τα 4-5 πραγματάκια, θα τα επαναλαμβάνω για να τα εμπεδώσετε μέσα σας κατά τέτοιον τρόπο ώστε να τα μεταδίδετε και στους άλλους. Δεύτερον για τις εκατοντάδες χιλιάδες των εκτρώσεων κάθε χρόνο. Τρίτον για τις ύβρες των θείων από εμάς τους Έλληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς. Ποιος μουσουλμάνος βρίζει τον Μωάμεθ ή τον Αλλάχ. Εδώ ένα φίλο από Κοράνι έπεσε και το πάτησαν τότε την άλλη φορά. Ποιος το πάτησε, ένας αστυνομικός, και έγινε ντόρος ολόκληρος και συλλαλητήρια το ένα πίσω από το άλλο, γιατί πατήθηκε ένα κομμάτι από το Κοράνι και δεν ξέραμε αν ήταν κιόλας. Τι κάνουμε εδώ με την Αγία Γραφή? Όποιος την πάρει και όποιος την κάψει και την φτιάξει, ότι είναι εκεί σημαία και είναι και δεν διαμαρτύρεται κανένας. Και ποιος βοδιστής βρίζει το Βούδα? Κανένας. Γιατί προβλέπεται θάνατος. Θάνατος προβλέπεται. Τον κύριο Νίκο τον Επίτροπο τον γνωρίζετε όλοι σας. Εγώ τον ξέρω από τον Γενάρη του 1966, όταν πρωτοήρθα στην Αγία Βαρβάρα. Μου έλεγε λοιπόν, μου είπε μια ιστορία την οποία έζησε ο ίδιος. Το 1952 υπηρετούσε ως στρατιώτης στο Βέρμιο. Εδώ είναι, μπορείτε να το ρωτήσετε. Και πλησίαζε ο καιρός για το τουρκικό Ραμαζάν και ήθελε αυτός να είναι στο τέλος του, στον Μπαϊράμ Μπουμπαρέκλωση όπως το λένε, και ζήτησε μια άδεια από τον έφεδρο ανθιπολογαγό να πάει για 3-4 μέρες και να γυρίσει να βρεθεί στη γιορτή, τη δική του στη γιορτή, τη μουσουλμανική. Και εκείνος τον έβρισε και αυτόν και το Ραμαζάνι του, ο ανθιπολογαγός, ο Έλληνας. Αυτός ήταν μουσουλμάνος της Τράκης, Έλληνας όμως υπήκος, υπηρέτησε κι εγώ εκεί. Και όλοι ως Έλληνες υπήκοοι υπηρετούν στο στρατό, στον ελληνικό στρατό. Πήγε λοιπόν στη σκηνή του, πήρε το όπλο, το γέμισε, γύρισε πίσω και το άδειασε στο στήθος του ανθιπολογαγού. Επειδή έβρισε το Ραμαζάνι και τον Αλλάχ τους και όλα. Ποιος για την έβρα είχε ο καημένος. Λοιπόν εδώ ποιος τιμωρείται? Και επειδή δεν τιμωρείται κανένας, θα τιμωρηθεί η πατρίδα μας.
Τέταρτον, για τη ραγδαία και χειδαία εξάπλωση του πανσεξουαλισμού, της παιδεραστίας, της ομοφιλοφιλίας, για την οποία η γραφή, η Αγία Γραφή στο Ελβετικό, προβλέπει θάνατο με λιθοβολισμό εναντίον του κυνηδισμού και των άλλων πληθωρικών σαρκικών διαστροφών. Θάνατος δια λιθοβολισμού. Αυτό το κράτησαν οι μουσουλμάνοι. Και πέμπτον, για τη διάλυση της οικογένειας και την κατάλυση κάθε εθνικού φραγμού μαζί με την ανεξέλεγκτη αναρχία και απειθαρχία των παιδιών από νηπιακής πλέον ηλικίας. Στον πολιτισμένο δίθεν κόσμο της Δύσεως, με την τρομακτική άνοδο των πυρηνικών και ηλεκτρονικών γνώσεων, χριστιανοί μου, όλα τα παραπάνω ισχύουν, ως καταστάσεις δηλαδή που θα έρθει η οργή του Θεού επί της Υιούς της απειθίας, εκτός βέβαια οι ξένοι δεν βρίζουν, είπαμε, τα θεία, εκτός από αυτό. Τα άλλα τα έχουν όλα και σε μεγάλο βαθμό. Εδώ επιπλέον αντικαθίσταται ο Θεός σε αυτούς δηλαδή που έχουν στους ξένους της Δύσεως, της Αμερικής και τα λοιπά και σε άλλα κράτη. Για Θεό έβαλαν τη γνώση, έκαναν την πληροφορική, τις αιωσφορικές σκοτεινές δυνάμεις της νέας εποχής, τη δύναμη της εξουσίας, το χρήμα και άλλα. Μεταξύ αυτών βέβαια είναι και η ηλεκτρονική κάρτα του πολίτου. Θα πούμε αρκετά για αυτήν για να λάβουμε τα μέτρα μας πριν τα είναι αργά. Τώρα πόσο, δεν ξέρω. Προσωπικά πιστεύω πως ήδη έχουμε ήδη αργήσει, παρά τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις μερικών δικών μας Ορθοδόξων ιεραρχών. Και ακόμα περιμένουμε και την τρίτη ανακοίνωση της Αρμοδίας Επιτροπής από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος για να δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα κάνουν μια μικρή υποχώρηση βάζοντας μια φοροκάρτα και ύστερα θα δουν πώς θα μας τα σερβίρουν όλα τα άλλα. Ας ακούσουμε όμως πρώτα τις γνώμες αυτών που αντιστέκονται και πώς δικαιολογούν τη δικαία ανησυχία τους. Ένα σύνδεσμος από την Καλαμάτα γράφει τα εξής στο διαδίκτυο για την κάρτα του πολίτη. Πρώτον, έξυπνη κάρτα, λέγει, γράφω. Περιέχει τα πάντα, όλα τα προσωπικά μας στοιχεία. Με αυτήν θα πηγαίνουμε στο γιατρό, στο νοσοκομείο, στο φαρμακείο. Ας υπόκλεισαν και τα φαρμακεία τώρα. Και ίσως για δεκαμιά δεκαετία μέσα να κλειστά. Ωραίες αυτά που υπάρχουν ανοιχτά. Θα μας γνωρίζουν όλες οι υπηρεσίες, όλες οι τράπεζες και όλα τα καταστήματα. Και όλα σε κάποιους υπολογιστές οι οποίοι θα επεξεργάζονται όλα τα προσωπικά μας δεδομένα. Και όλα θα ελέγχονται, όλες μας οι κινήσεις, όλα θα παρακολουθούνται, τα πάντα. Αυτό δεν είναι αστυνόμευση. Αυτό δεν είναι μια μορφή δικτακτορίας, διαρωτάται ο κάθε πολίτης. Μας δώσατε, λέει, τις νέες ταυτότητες. Γιατί όμως απολύψατε από εκεί μέσα το θρήσκευμα? Μας φέρατε το ΆΜΚΑ, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των φαρμάκων και τόσα άλλα. Γεννήκαμε πλέον νούμερα και η ελευθερία μας μπαίνει στο γύψο. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν πολλοί Έλληνες που θα πούν όχι. Και θα πρέπει οι πολιτικοί μας να αλλάξουν θέσεις, να σεβαστούν την προσωπική μας επιλογή, αφού τόσο την υπολογίζουν στους αλλοδαπούς. Την υπολογίζουν τη γνώμη και τη θέση των αλλοδαπών. Ή μόνο των Ελλήνων μας γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια. Έτσι πάντως σιγά σιγά και με διαφόρους τρόπους διακόπτω την ανακοίνωση των Καλαματιανών και λέω ότι σιγά σιγά και με διαφόρους τεχνητούς τρόπους
θα μας βάλουν τη μαγνητοτενία με το σύστημα αυτό, το barcode, και πολύ αργότερα και τα microchips που θα είναι και ο θάνατος της ελευθερίας μας ως πρόσωπα. Δηλαδή θα θανατώσουν την προσωπική μας ελευθερία και έτσι θα ξεφτελίζουν την ανθρώπινη και χριστιανική μας αξιοπρέπεια. Και τέλος θα δημοσιοποιήσουν και τα προσωπικά μας δεδομένα. Παρά τις πολλές και ποικίλες αντιδράσεις από πολλούς κοινωνικούς φορούς και απλούς πολίτες, η κυβέρνηση δεν δίνει στη δημοσιότητα τα απαραίτητα στοιχεία για τα μελλοντικά της σχέδια. Εκείνο που έχουν λησμόνησαν οι σκοτεινές δυνάμεις, ότι πιο πάνω από τα ύπουλα σχέδιά τους βρίσκεται ο Κύριος του κόσμου και της ιστορίας, ο Ιησούς Χριστός, αυτός που διασκηδάζει βουλάς εθνών, απανατρέπει λογισμούς λαών και θετεί βουλάς αρχόντων. Το επαναλαμβάνω, διασκεδάζει βουλάς εθνών, ανατρέπει λογισμούς λαών και θετεί βουλάς αρχόντων. Από τον 42ο Ψαλμό είναι αυτό. Τι να πω, πριν εισέλθουμε ξανά πάλι στους Καλαματιανούς, επανατονίζω ότι στους δύσκολους καιρούς μας χρειάζεται επανασύνδεση με το Θεό. Ο Γέροντας Παΐσιος είναι μια γέφυρα ημών των Ορθοδόξων Χριστιανών με τον ουρανό. Ο ίδιος έλεγε το εξής: «Στην αγάπη μας προς τον πλησίον κρύβεται η αγάπη μας για τον Χριστό». Ήταν πάντοτε όλος αγάπη για τον πλησίον του. Έλεγε βαθιστόκαστα και προρατικά: «Οι άνθρωποι σήμερα υποφέρουν από τους πολιτισμούς ή θα βλέπουμε να γίνονται τα πιο απίθανα πράγματα. Επίσης, αν τα πράγματα δεν μοιράζονται με το Ευαγγέλιο, θα μοιραστούν με το μαχαίρι». Και αυτά τα έλεγε πριν 30 χρόνια. «Οι άνθρωποι θα φύγουν από τις πόλεις εξαιτίας του αθέου πολιτισμού. Ο πολιτισμός μας έχει γεμίσει από αρρώστιες». Και συμβούλευε: «Ο Θεός επιτρέπει να γίνει ένα τράνταγμα γερό. Έρχονται χρόνια δύσκολα, πολύ δύσκολα. Γι' αυτό από τώρα και στο εξής πρέπει να ζούμε πνευματικά. Πρέπει το μέτωπό μας να είναι καθαρό και να είναι μαζί με τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους. Εάν δεν είναι, τότε θα είναι με τον διάβολο». Μπόρα είναι και αυτή. Και έχει μεγάλη αξία ο αγώνας που θα δώσουμε για την πίστη μας. «Νουθετούσαμε γνώση», λέει παρακάτω, «η σημερινή κατάσταση μόνο πνευματικά μπορεί να αντιμετωπιστεί και όχι κοσμικά, με νηστεία, με αγρυπνία, με προσευχή. Σε αυτή την κατάσταση θα δείτε άλλοι να έχουν μισθό και παχυλό, 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 και άλλοι να μην μπορούν να εξοφλήσουν ούτε τα χρέη τους. Ο Θεός βέβαια είναι στη θέση να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Και τότε θα έρθει η ώρα που καθένας από μας θα δώσει λόγο για το τι έκανε ή το τι θα κάνει στα δύσκολα αυτά χρόνια που έρχονται». Και ερωτάει εδώ ο πατήρ Μωυσής που τα έγραψε αυτά: «Δεν έχει δίκιο? Μήπως είναι υπερβολικός?» Όχι, κάθε άλλο μάλιστα, είναι πολύ προφητικός. Και επανέρχομαι στους Καλαματιανούς που μας εξηγούν ευκρινέστερα ότι τα μικροτσίπ της κάρτας του πολίτη μπορεί να περιέχει ευθύς εξ αρχής και τον αριθμό της αποκαλύψεως, τον οποίο βέβαια αν δεν τον έχει τώρα θα μας τον φορτώσουν αργότερα. Αυτό θα είναι μια βάναυση προσβολή της χριστιανικής πίστης
και της θρησκευτικής ελευθερίας των χριστιανών και μια σαφή παράβαση του Συντάγματος της Ελλάδος, άρθρο 5, παράγραφος 2. Χάρη ποιών διευκολύσεων στις εναλλαγές θα ήταν δυνατόν ένας αληθινός χριστιανός να δεχθεί μια τέτοια προσβολή? Όποιος δεν λάβει την κάρτα του πολίτη απολύεται με αποκλεισμό από την εργασία, τη συνταξιοδότηση, την ιατρική περίθαλψη κτλ. Όταν βέβαια αυτή θα επιβληθεί. Όπως ακριβώς είχε προμηθευτεί, το είχε προφητεύσει και η Αποκάλυψη πριν από 2.000 χρόνια. Στο βιβλίο της Αποκαλύψης του Ιωάννου έτσι γράφει: αποκλεισμός από τα τρόφιμα. Με άλλα λόγια, όποιος αρνείται να θυσιάσει τα ιδεώδη με τα οποία γαλουχήθηκε την ελευθερία, τη δημοκρατία, τον χριστιανισμό, την ορθοδοξία, χάρη της υποίδρυσης παγκόσμιας δικτακτορίας απειλείται με τον διαπίνη θάνατον. Αυτά τα λίγα διάλεξα από την ανακοίνωση αυτού του συνδέσμου από την Καλαμάτα, κάνοντας και τη δική μου σχετική μικρή παρέμβαση. Τώρα έρχομαι σε αυτά τα οποία μας λέγει επισήμως ο Μητροπολίτης Ακαρδανίας κύριος Κοσμάς, τα οποία θα πούμε τα μισά τώρα και τα μισά την επόμενη φορά του μήνα Φεβρουάριου. Εν Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, 9 Δεκεμβρίου 2010. Αναφορά του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρδανίας Κοσμά για την κάρτα του πολίτη. Έχοντας υπόψη την ανάρτηση της διαβουλεύσεως του Υπουργείου Εσωτερικών Δημοσίας Διοικήσεως και Αποκεντρώσεως για αυτή την κάρτα, την οποία επιθυμεί να εκδώσει το εν λόγω Υπουργείου, ως υπεύθυνος επίσκοπος μέρος του λογικού ποιμνίου της χώρας μας, αλλά και ως Έλλην πολίτης, επιθυμώ να εκφράσω τη γνώμη μου, τις επιφυλάξεις μου και την πρότασή μου για την εκδηθωσιωμένη κάρτα του πολίτη. Δεν διεκδικώ το αλάθη του, όμως επιθυμώ την ελευθερία όλων μας και την απρόσκοπτη πορεία των Ορθοδόξων Χριστιανών για την επίταξη του αγιασμού και της σωτηρίας τους. Πρώτον, τοποθέτησε εν όψη διαβουλεύσεως για αυτή την κάρτα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή η διαβούλευση για αυτή την κάρτα, την οποία επιθυμεί να εκδώσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Εξ αυτής προκύπτει ότι η κάρτα του πολίτη θα συνδέεται με πλήθος αρχείων τα οποία αφορούν τον καθέναν από εμάς, άρα θα προηγηθεί ενοποίηση αυτών τουλάχιστον συσχετισμός των στοιχείων. Κατά δεύτερον, θα φέρει ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ο οποίος στην ελληνική γλώσσα αποδίδεται με τον όρο πληνθείο, και πλήνθος είναι το τούβλο. Πλήνθος δεν είναι το τούβλο. Άρα λοιπόν, βάζοντας αυτό, αν μας βάλουν το μικροτσίπ που σε ελληνικά διαβάζεται ως πληνθείο, σημαίνει ότι μας θεωρούν τούβλα. Με συγχωρείτε, αυτό λέει. Τούβλα. Πώς θα αποδείξουμε εμείς ότι δεν είμαστε τούβλα? Το κράτος διαθέτει, συνεχίζει ο Μητροπολίτης, το κράτος διαθέτει πλήθος αρχείων όσον αφορά τον κάθε πολίτη από εμάς. Τα ετήσια εισοδήματα του καθενός τα γνωρίζει και το ποσό του φόρου που πληρώνει και την πληροφορία αν χρωστάει ή όχι. Τα περιουσιακά του στοιχεία καταγράφονται με μεγάλη ακρίβεια εξαιτίας του ΕΤΑΚ. Το έχουμε το εκτιματολόγιο, τα ατομικά στοιχεία της υποστάσεως του με το δημοτολόγιο, το ποινικό του μητρό, τα στοιχεία κοινωνικής ασφάλειας μέσω του ΆΜΚΑ, το πήραμε και αυτό. Όσον αφορά όλα τα πάντα που αφορά τη στρατολογική του κατάσταση για μας τους άνδρες.
έχει πρόσβαση στο πολύ εξειδικευμένο και αρίστος λειτουργούν αρχείο του Τηρησία, μέσω του οποίου οι τράπεζες γνωρίζουν αν ένας πολίτης ή μια επιχείρηση έχουν δυσμενή στοιχεία ή όχι και δεν τους δανείζουν ή τους κρίνουν αξιόχρεους και δεν τους δανείζουν. Ορισμένα από τα αρχεία αυτά δεν ήταν σε ψηφιακή μορφή, αλλά είναι εδώ και καιρό. Με την κάρτα του πολίτη θα γίνουν όλα ηλεκτρονικά, διασυνδεδεμένα, διαλειτουργικά, ώστε ένας και μόνος χρήστης, εξουσιοδοτημένος, αλλά πιθανότατα και εισβολέας σε ηλεκτρονικά συστήματα, εισβολής παραβίασαν μέχρι και τα καλύτερα προστατευόμενα συστήματα του κόσμου, συστήματα μυστικών υπηρεσιών και κυβερνήσεων. Ένας 16χρονος μπήκε στα αρχεία της NASA, 16 χρονών. Τι θέλετε. Έχει λοιπόν, μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες. Για ποιο λόγο λοιπόν θα πρέπει να οδηγηθούμε στην ενοποίηση αυτών των αρχείων, ρωτάει ο Μητροπολίτης. Και συνεχίζει. Κέρια σημασίας μάλιστα είναι η δημιουργία του ιατρικού φακέλου που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Τα πλέον προσωπικά δεδομένα κάθε ανθρώπου, μετά από εκείνα τη συνειδήσεώς του, είναι τα δεδομένα της υγείας. Έτσι πολύ εύκολα δηλαδή όλοι μπορεί να πληροφορηθούν αν ένας έχει AIDS. Οπότε θα κοινωνικά θα απομονηθεί. Ποιος θα τον πλησιάζει. Ούτε καλημέρα του ανθρώπου δεν θα του λένε. Ή καμιά άλλη αρρώστια κολλητική. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι αυτή. Είναι η απορία άξιων. Για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχουν αυτά τα αποθηκευμένα λεπτομερώς σε μια κάρτα ή μέσω κάρτας και να δίδεται πρόσβαση σε ένα σύστημα όπου θα τηρείται αυτός ο φάκελος. Το Υπουργείο Εσωτερικών μας διαβεβαιώνει ότι δεν θα αποθηκεύονται τα δεδομένα υγείας σε αυτή την κάρτα. Μα αυτά είναι ήδη αποθηκευμένα. Η πληροφορία υπάρχει. Το κράτος γνωρίζει την κατάσταση υγείας κάθε πολίτη και δυστυχώς κάποιος που θέλει να την υποκλέψει μπορεί να το κάνει εφόσον διαθέτει και τις απαραίτητες αυτές γνώσεις των ηλεκτρονικών. Δυστυχώς, δια της ενοποιήσεως των αρχείων επέρχεται η καταστρατήγηση της ιδιωτικότητος και η κατάλυση του αυτεξουσίου και της ελευθερίας του ανθρώπου. Εδώ διακόπτουμε τον Άγιο Ετωλίας και Ακαρδανίας και λέμε μια μικρή ιστορία, γιατί μην μας κουράζουν όλα αυτά. Ο Άγιος Αβέρκιος, δεύτερος αιώνας, επίσκοπος Ιεροπόλιος με την Αγία Ζωή του, τα μέτρητα θαύματά του και τη δύναμη των λόγων του οδήγησε πλήθη λαού στην αληθινή πίστη της Εκκλησίας, γι' αυτό και επωνομάστηκε εις Απόστολος, είναι του δευτέρου αιώνος μετά Χριστό. Μια μέρα από τις συνδυσμένες, βέβαια από τα συνδυσμένα θαύματα που έκανε, ήταν και η θεραπεία των δαιμονισμένων. Τότε με την ειδωλολατρεία εύκολα δαιμονίζονταν οι άνθρωποι. Μια μέρα ένας δαίμονας θέλησε να εκδικηθεί τον Άγιο, γιατί επικαλούμενος το όνομα του Ιησού Χριστού, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, έξερθε από τον άνθρωπο τούτον. Τον ανάγκασε λοιπόν να αφήσει ήσυχο έναν αξιολείπητο νέο, τον οποίον βασάνιζε φοβερά. Και ο δαίμονας μίλησε με το στόμα του νέου μέσα από τους αφρούς. Και τι του είπε? Εσύ με διώχνεις από το Αβέρκη, αλλά εγώ θα σε κάνω να πας στη Ρώμη. Και ο δαίμονας έφυγε μακριά. Έφτασε στη Ρώμη ο διάβολος, μπήκε στη δικατέρα του αυτοκράτορος Μάρκου του Αυριλίου, που λεγότανε Λουκίλα. Από τη στιγμή που την κυρίευσε ο δαίμονας, άρχισε να σπαράζει, να δαγκάνει τα χέρια του, να τρώει τις σάρκες της, να τα κάνει τα πάντα γύρω μαλλιά κουβάρια, να σπάει τα πάντα.
Η μητέρα της, η Φαυστίνα, καθώς και ο Αυτοκράτορας, έπεσαν σε μεγάλη θλίψη. Επόμενον ήταν, κάλεσαν τους καλύτερους γιατρούς που υπήρχαν τότε, κατέφυγαν και στους πιο φημισμένους μάγους, ζήτησαν τη βοήθεια από τους ιερείς των θεών των ειδώλων και όλοι τους μάτια κοπιέζαν. Το πονηρό πνεύμα γρίευε περισσότερο και φώναζε. Αν δεν έρθει ο Αβέρκιος, αυτός που είναι επίσκοπος στη Φρυγία, δεν βγαίνω εγώ από εδώ μέσα. Τότε αναγκάστηκε Αυτοκράτορας να μάθει ποιος είναι τέλος πάντων αυτός ο Αβέρκιος και έστειλε μια αποστολή να πάνε στη Φρυγία και να τον φέρουν στη Ρώμη. Έτσι, ώσπου να πάνε και να το φέρουν, πέρασαν 2-3 μήνες. Ο βασιλιάς είχε κάποια εμπόλεμη κατάσταση, απουσίαζε, τον υποδέχτηκε βέβαια η Αυτοκράτορα και τον παρακάλεσε, έπεσε και στα πόδια και να θεραπεύσει, εφόσον θεράπευσε τόσους και τόσους, λοιπόν, να χαρίσει την υγεία στη θυγατέρα τους. Και εμείς του είπε, θα σε ανταμείψουμε με πλούσια δώρα. Αυτός απάντησε ότι εγώ δεν τα χρειάζομαι τα δώρα τούτα τα φθαρτά, αλλά πιστεύοντας τον αληθινό Θεό, τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, θα σας βοηθήσουμε τη χάρη Του. Πάμε να δούμε την κόρη σας. Μόλις μπήκε ο Άγιος στο δωμάτιο της Λουκίλες, ο δαίμονας την έριξε κάτω, κάνοντάς την να τρέμει και να σπαράζει και να βγάζει αφρούς. Ύστερα όμως, μέσα από τους αφρούς, φώναξε θριαμβευτικά ο δαίμονας: «Αβέρκιες, το είπα, ότι θα σε φέρω στη Ρώμη». «Κακό δικό σου έκανες», του είπε ο Άγιος. Λοιπόν, λέει τότε να πάρουμε το κορίτσι, να το βγάλουμε έξω από το δωμάτιο, να το πάμε στην αυτοκρατηρική αυλή, στην Ήπειρο κάπου. Αλλά από εκεί ο διάβολος συνέχισε να βασανίζει και να φωνάζει κομπάζοντας: «Αβέρκιες, ανάγκαστα να κάνεις τόσο δρόμο, μάτια δεν βγαίνω». Τότε ο Άγιος βέβαια προσευχήθηκε θερμά και γυρίζοντας στο δαιμόνιο του επιτίμησε αυστηρά και του είπε ότι ο Χριστός μου, πονηρέ, σε προστάζει να βγεις αμέσως από την κόρη δίχως να την βλάψεις καθόλου. Και πράγματι λοιπόν βγήκε. Επειδή όμως, λέει, με ανάγκασες να έρθω, είπε ο Άγιος, ως εδώ, γι' αυτό σε προστάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να σηκώσεις αυτή την πέτρα, που ήταν μια πέτρα ειδόλων εκεί, και να την πας στην Ιεράπολη και να την αφήσεις μέσα από την νότια πύλη της πόλης. Αυτό τον πρόσταξε ο Άγιος, δείχνοντάς το εκεί κοντά μια μεγάλη πέτρα που ήταν βωμός ειδωλικός. Και ο δαίμονας στη στιγμή υπήκουε σαν δούλος το αφεντικό του. Βγήκε από την κόρη, σήκωσε εκείνο τον ογκόλυθο, αναστενάζοντας βαριά-βαριά και κρατώντας τον, υψώθηκε στον αέρα και χάθηκε στον ορίζοντα. Είδαν όλοι οι παρευρισκόμενοι το φοβερό αυτό θέμα και τρόμαξαν. Ο δαίμονας έφερε το βωμό στην Ιεράπολη, αφήνοντάς τον εκεί όπου είχε διαταχθεί να τον αφήσει. Στο μεταξύ ο Άγιος παρέδωσε βέβαια την Λουκίλα στη μητέρα της, ελευθερωμένη πλέον από τον διάβολο, και σε λίγες μέρες εγκατέλειψε τη Ρώμη και επέστρεψε στο ποιμνιό του. Αργότερα, όταν σε ηλικία 72 ετών ανεχώρησε για την επουράνια Ιερουσαλήμ, οι μαθητές του, ύστερα από δική του επιθυμία, έδαψαν το αγιασμένο σώμα του δίπλα στην τεράστια πέτρα που είχε μεταφέρει από τη Ρώμη ο δαίμονας.
Όλα αυτά τα έχω πάρει από τον συνεξαριστή. Η περιγραφή αυτού του θαύματος του Αγίου Αυαρκίου μας διδάσκει χριστιανίνου ότι ο Θεός δοξάζει τα δικά του παιδιά που ζουν κατά το θέλημά του και τα αξιώνει μάλιστα ώστε να έχουν εξουσία και πάνω στα δαιμόνια. Αν λοιπόν οι σωστοί χριστιανοί βγάζουν δαιμόνια για να φοβούνται οι σκοτεινές δυνάμεις της νέας εποχής με τις τόσες και τόσες απειλές, άρα λοιπόν πρέπει και εμείς να τους μιμηθούμε. Έτσι στο χέρι μας και στην πίστη μας έγκυται στο να εξουδετερώσουμε και στο να αχριστεύσουμε κάθε μέθοδο που χρησιμοποιεί στον καιρό μας ο διάβολος με τις ηλεκτρονικές κάρτες και τα μελλοντικά σφραγίσματά του και να τον στρέψουμε εναντίον του. Δηλαδή το σκοτάδι να το μεταβάλουμε σε φως και μπορούμε. Τα σκοτεινά σχέδια του δαίμονος να τα διαλύσουμε με το πανίσχυο όνομα του Ιησού Χριστού και με το κομποσχοινάκι «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με», γι' αυτό θα σας μοιράσουμε στο τέλος από ένα δακτυλιδάκι. Και στη συνέχεια με τη φλογερή μας πίστη να βγάλουμε το φόβο από τις αδύνατες ψυχούλες που υπάρχουν γύρω μας για να κερδίσουν και αυτές τη μάχη εναντίον του διαβόλου. Έτσι λοιπόν η πίστης, όποιος θα την έχει μέσα του και θα πρέπει να την καλλιεργεί για να μεγαλώνει και να ευξάνει, με αυτήν την πίστη να τονώνει και τον διπλανό του, άντρα στη γυναίκα του, η γυναίκα τον άντρα της, οι γονείς τα παιδιά και ούτω καθεξής, ο ένας χριστιανός τον άλλον, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει τα δεινά που θα μας έρθουν. Γι' αυτό λοιπόν απαιτείται και η πίστη που πρέπει να καλλιεργείται. Αλλά για να καλλιεργηθεί η πίστη χρειάζεται μετάνοια. Χρειάζεται κάθαρση. Να καθαριστούμε τα πάντα. Μας χρειάζεται ο φωτισμός. Μας χρειάζεται η ελπίδα. Όταν αυτά εδραιωθούν μέσα μας, μαζί με τη συμμετοχή μας στα Πανάγια Μυστήρια, τότε μόνο η νίκη θα είναι η δική μας. Και συνεχίζουμε πάλι με το άρθρο του Μητροπολίτου του Αλακαρντανίας. Λοιπόν, η κάρτα αυτή προβλέπεται, όπως είπαμε, να έχει το μικροτσίπ, το οποίο στην αγγλική γλώσσα ονομάζεται πληνθείο, το είπαμε έτσι, δηλαδή τούβλο. Το Υπουργείο Εσωτερικών λέγει ότι το μικροτσίπ θα μη χρησιμεύει για την ψηφιακή αυθεντικοποίηση του κατόχου της κάρτας, για την ταυτοποίησή του δηλαδή, προκειμένου να μπορεί να αντλεί πιστοποιητικά από το διαδίκτυο ή να έχει έγκυρη ψηφιακή υπογραφή. Με δεδομένο ότι η προϋπόθεση είναι η ενοποίηση του αναρχείων στην οποία αντιτιθέμεθα για τους προαναφερθέντας λόγους και όχι μόνον τι ανάγκη υπάρχει να υπάρχουν τα μικροτσίπς, αν δοθεί σε κάθε πολίτη μια γεννήτρια κωδικών τύπου PIN, λέει, πρέπει να τα καταλαβαίνω αυτά, όσοι ασχολούνται με αυτά ξέρω εγώ, και ας πληκτρολογεί το PIN συνδεόμενο με το σύστημα για να αντλεί πιστοποιητικά ή να πιστοποιεί την υπογραφή του. Γι' αυτό και βεβαιώνουμε ότι η χρησιμότητα του μικροτσίπς, εάν τελικά μπουν μέσα αυτά, είναι άλλη. Είναι η παρακολούθηση του ανθρώπου, του Ορθοδόξου Έλληνος Χριστιανού, γιατί σε κανένα άλλο κράτος ακόμα δεν έχει δοθεί αυτή η κάρτα. Και η καταγραφή των δραστηριοτήτων του με τρόπο ασφυκτικό, περιοριστικό, χωρίς καν να το γνωρίζει. Στόχος είναι να ενσωματοποιηθεί και η φοροκάρτα όπως αναγγέλλεται μέχρι τώρα. Άρα θα καταγράφονται οι συναλλαγές μας.
πληροφορώντας αυτούς που τα διαχειρίζουν τα ηλεκτρονικά αυτά συστήματα, πού πήγες, τι αγόρασες, τι έκανες, τι πούλησες, τι συνήθειες έχεις, τι διαβάζεις, πού συχνάζεις, τι νούμερο παπούτσια φοράς, να μην πω και τίποτα άλλο. Όσα λοιπόν έλεγε ο Τζόρτζ Όργουελ στο βιβλίο του το 1984, θα επαληθευτούν. Μη γίνεται να οδηγηθούμε σε μια κοινωνία όπου ο μεγάλος αδελφός της Εβραιομασονίας θα παρακολουθεί ακόμα και τις ανάστες μας. Μα και αν δεν ενσωματωθεί η φοροκάρτα δια της ηλεκτρονικής χρήσεως, αυτομάτως θα καταγράφονται όλες οι δραστηριότητες του κατόχου της. Και αν ακόμα αποτεθεί λοιπόν πως κάποιος δεν έχει να κρύψει τίποτα, η προοπτική της με αυτά τα μικροτσίπς και τα λοιπά, τα πλήνθια και τα τούβλα, και μάλιστα εν αγνία μας που θα γίνονται όλα, θα καταντήσει για μας τους ίδιους η κατάσταση αυτή πολύ πολύ εφιαλτική. Μας λέει και άλλα πολλά ο Μητροπολίτης, τα οποία βεβαίνει τα παρέλειψε, τα οποία ενάγονται στις τεχνικές μεθόδους ηλεκτρονικής φύσεως, δια των οποίων καταργείται ολοκληρωτικά ο χριστιανός, ο Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός ως ανθρώπινη προσωπικότητα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Άλλωστε τα μικροτσία που δίδονται με το ελληνικό όνομα, του είπαμε, και πώς μας θεωρούν. Τώρα, πιστεύω ότι ο καθένας από μας δεν δέχεται να αποκαλείται τούβλο. Γι' αυτό και όταν θα έρθει η ώρα και μας το πει η επίσημος η Εκκλησία, θα πρέπει να αντιδράσουμε. Επίσης τονίσαμε ότι η κάρτα μόνιμης παραμονής, αλλιώς πράσινη κάρτα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πράσινη κάρτα που παίρνουν για να θεωρηθούν πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την οποία είδα εγώ την κάρτα, δεν έχει μικρότσι. Η Αμερική δεν έχει. Στην Ελλάδα θέλουν να μας τα βάλουν. Γιατί εδώ στην Ελλάδα θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η τεχνολογία. Απλούστατα. Γιατί μας θεωρούν τούβλα. Θα αφήσουμε όμως, χριστιανοί μου, τις ηλεκτρονικές κάρτες και τα σχέδια των σατανιστών, των θεομάχων, των μασόνων και των σκοτεινών δυνάμεων να μας κάνουν ό,τι θέλουν? Για να πάμε λίγο στον προφήτη Ηλία να δούμε κάτι. Στην Παλιά Διαθήκη, στο τρίτο βιβλίο των Βασιλειών, στο 17ο κεφάλαιο, να φέρεται ένα εντυπωσιακό και πολύ διδακτικό περιστατικό από τη ζωή του προφήτου Ηλία. Ήταν τα χρόνια της ανομβρίας. Δεν είχε πει ο προφήτης Ηλίας, έκανε προσευχή 3,5 χρόνια να μην βρέξει. Σκεφτείτε λοιπόν να βρεθεί κανένας τέτοιος τώρα από καμιά τρύπα εκεί στο Αγίου Αιώρους, θα σηκώσει το χέρι και να μπει. 3,5 χρόνια στην Ελλάδα ούτε σταγόνα βροχή. Να δείτε τι έγινε να γίνει. Ο Θεός έστειλε τον προφήτη να πάει στα Σαρεπτά της Σιδωνίας και εκεί να ζητήσει φιλοξενία από μια γυναίκα χείρα. Η γυναίκα αυτή όμως είχε πλέον φτάσει στο έσχατο σημείο της φτώχειας. Σε αυτή την αξιοθρήνητη κατάσταση έρχεται και τη βρίσκει ο προφήτης Ηλίας και τη ζητά μια εξυπηρέτηση. «Φέρε μου, λέει, σε παρακαλώ λίγο νερό για να πιω». Πρόθυμη γυναίκα, παρά το ότι ήταν ο καιρός της ξηρασίας και της ανομβρίας, το έφερε από αυτό το λίγο νερό που είχε, το έφερε και αυτό νερά. Ύστερα εκείνος της είπε: «Δώσ' μου, σε παρακαλώ, και λίγο ψωμί από αυτό που κρατάς».
Στο όνομα του Θεού σου λέει, πίστεψέ με, δεν έχω καθόλου ψωμί. Απάντησε ανήσυχη η γυναίκα, η οποία ως εθνική, δηλαδή ήταν ειδωλολάτρηση και λάτρευε τα είδωλα. Και συνέχισε εξηγώντας τον προφήτη τη δίνει θέση την οποία βρισκόταν. Ό,τι έχω λέει είναι μόνο μια χούφτα αλεύρι και λίγο λάδι. Μάλιστα αυτή την ώρα μάζευα λίγα ξυλαράκια για να ζυμώσω το αλεύρι, να το ψήσω, να το κάνω λαγάνα για μένα και τα παιδιά μου. Μόνο αυτό έχουμε να φάμε και ύστερα από αυτό εκείνο που μας μένει πλέον είναι να πεθάνουμε από την πείνα. Τότε ο Θεοκίνητος προφήτης για να τη δοκιμάσει της είπε «Έχε θάρρος και κάνει όπως είπες. Ζύμωσε το αλεύρι και ψήσε το ψωμί. Δώσ' μου όμως εμένα πρώτα εγώ να φάω και μετά από ό,τι μείνε να πάρεις να φας κι εσύ και τα παιδιά σου». Μωρέ Άγιος, ε. «Διότι τάδε λέει Κύριος, το αλεύρι σου δεν θα εξαντληθεί και το δοχείο με το λάδι δεν θα λιγοστεύσει μέχρι την ημέρα που θα στείλει ο Κύριος βροχή στη γη». Αυτό το έχω δει με τα μάτια μου σε συγγενικό πρόσωπο στη Δράμα. Αυτό το θαύμα δεν πάντα. Άρα λοιπόν τα θαύματα είναι διαχρονικά. Από τότε που εμφανίστηκε ο άνθρωπος στη γη μέχρι και σήμερα. Αρκεί να υπάρχει πίστη. Τώρα δεν νομίζω ότι η πίστη μας αφορά να φάμε ένα κομμάτι βασιλόπιτα. Πίστης πρέπει να αφορά όλα αυτά όσα είπαμε και κυρίως βέβαια για τη σωτηρία της ψυχής μας. Πράγματι όμως αυτή η γυναίκα η χείρα η δολολάτρησα πίστεψε στο λόγο του προφήτη και έκανε ακριβώς ό,τι της είπε. Του ετοίμασε το φαγητό και έφαγε πρώτα αυτός και από αυτό που περίσσεψε έφαγε εκείνη και τα παιδιά της. Και αυτό συνεχίστηκε και όλες τις επόμενες ημέρες. Για 2 χρόνια ο προφήτης Ηλίας στρεφόταν από τη χείρα των Σαρεπτών και ούτε το αλεύρι ούτε το λάδι λιγόστεψαν ποτέ από το σπίτι της ούτε το νερό. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Ποιος από εμάς έχει τέτοια πίστη? Ειδωλολάτρησε αυτή. Εγώ δεν την έχω προς το παρόν. Τι χαρά και ευλογία για το σπίτι αυτό. Σε περίοδο πείνας μπορούσαν να τρέφονται με τέτοιον θαυματουργικό τρόπο. Γι' αυτό λέω ότι όποιος έχει πίστη θα επιζήσει. Ό,τι θέλει να γίνει θα επιζήσει. Δεν ξέρω πώς, αλλά θα επιζήσει. Ουμή σε ανώ, ουδε μη σε εγκαταλείπω. Δεν πρόκειται να σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείπω. Εάν εις ακούσετε μου, τα αγαθά της γης φάγεστε. Ο Θεός είναι αψευδής. Ο Θεός δεν λέει ψέματα στον εαυτό του. Ψέματα λέμε εμείς. Ψέματα λέει ο διάβολος που είναι ο πατέρας του ψεύδους. Ο Θεός δεν λέει ψέματα. Σε μας φαίνονται ότι δεν πραγματοποιούνται γιατί δεν έχουμε πίστη. Και ο Θεός ζητάει πίστη ως κόκκον συνάπιος. Αμείβει λοιπόν ο Θεός τους έχοντας την πίστη αλλά και τους ελεήμοντας. Η προσφορά της χείρας γυναίκας είχε ελάχιστη ηλικία αξία, ωστόσο φανέρωνε και το μεγάλο πλούτο των αρετών που είχε μέσα στην καρδιά της. Διότι αν και ζούσε μέσα στην τέλεια φτώχεια και τη στέρηση, δεν σκέφτηκε ούτε τον εαυτόν της, ούτε τα παιδιά της. Αλλά δίνοντας εμπιστοσύνη στο λόγο του Κυρίου, διαμέσου του προφήτου, πρόσφερε ό,τι είχε και δεν είχε
σε αυτόν τον στον προφήτη που της το ζήτησε. Λοιπόν, θα φωνάξουμε τι μεγαλείο αυτοθυσίας και αγάπης για τον πλησίον έκρυβε αυτή η γυναίκα. Ήταν πάμπτωχη. Ήταν χείρα, πραγματική χείρα, όχι ζωντοχείρα. Να συνεννοούμε το. Είχε παιδιά να θρέψει. Ζούσε σε καιρό πείνας, ανέχειας και ανομβρίας. Τέτοιες μέρες θα ζήσουμε. Πότε δεν ξέρω. Αλλά θα τη ζήσουμε και όσοι τη ζήσουν. Και όμως έδειξε θαυμαστή γενναιοδορία και μάλιστα σε έναν ξένο ο οποίος τη ζήτησε να θρέψει πρώτα αυτόν. Δίκαια λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος θεωρεί αυτή τη χείρα φιλοξενεστέραν και αυτού του Αβραάμ, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Αβραάμ ήταν πλούσιος και επιπλέον φιλοξένησε αγγέλους. Η γυναίκα αυτή ήταν πάμπτωχη, δεν είχε τίποτα και φιλοξένησε προφήτη. Έτσι η φιλόξενη χείρα των Σαρεπτών έγινε παράδειγμα για όλους μας. Ζούμε σε δύσκολες εποχές όπου η οικονομική κρίση αυξάνει μέσα μας το φόβο και την αγωνία για το μέλλον και το δικό μας και των παιδιών μας ιδιαίτερα. Μέσα στο πυκνό αυτό σκοτάδι της αβεβαιότητος, ο Λόγος του Θεού πάντοτε επίκυρος και διαχρονικός ρίχνει ακτίνες ελπίδος και ζωής. Γι' αυτό γράφει ο Κύριος, γράφει ο Θεός με το στόμα ή με τη γραφίδα του ψαλμουδού. Κύριος σου στηρίσει τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία. Διαβάζετε καθόλου ψαλτήρι? Να διαβάζετε ένα ψαλμό την ημέρα. Τι είναι, άμα είναι μεγάλη, καλά, διαβάζετε το μισό. Ψαλμός 83. Κύριος σου στηρίσει τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία. Ο Κύριος λοιπόν δεν θα στηρίσει τα αγαθά τους σε εκείνους που συμπεριφέρονται με ακακία και καλοσύνη. Το πιστεύουμε αυτό? Ναι. Αν το πιστεύουμε θα σωθούμε. Εάν δεν το πιστεύουμε θα υποφέρουμε. Η λύση στα προβαλλόμενα διέξοδα δεν βρίσκεται στο να μάθουμε να αποταμιεύουμε με αποτέλεσμα βέβαια τα χρήματά μας και τα λοιπά ή να τα επενδύουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Η λύση είναι να δείξουμε εμπιστοσύνη, απόλυτη εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού δια του Αποστόλου Παύλου μας βεβαιώνει ότι ο Σπύρον επευλογίας, επευλογίας και θερής. Δηλαδή εκείνος που σπέρνει με ελεημοσύνες άφθονα, άφθονα και θα θερείς και πνευματικά και υλικά. Ας μη φοβόμαστε λοιπόν να προσφέρουμε κάτι όταν υπάρχει μια ανάγκη. Όσα περισσότερο δίνουμε τόσα περισσότερα μας δίνει και ο Θεός. Όπως ακριβώς και η χείρα των Σαρεπτών η οποία ανταμείφθηκε από τον Άγιο Θεό για την πίστη που έδειξε στον λόγο του προφήτη ενός αγνώστου ανθρώπου για αυτήν αλλά και για την ελεήμονη διάθεσή της παρόλο που ήταν ειδωλολάτρησα. Δεν κράτησε για τον εαυτό της τα ελάχιστα αγαθά της αλλά πρόθυμα τα πρόσφερε σε αυτόν τον άγνωστο τον προφήτη Ηλία. Και ο φιλάνθρωπος Θεός φρόντισε να μην στερηθεί τίποτα αυτή και τα παιδιά της. Είδατε πως αμείβει ο Θεός. Σήμερα και δει στην εποχή μας δοκιμάζεται και θα δοκιμαστεί ακόμα περισσότερο η πίστη μας. Όσο και να μην πιστεύουμε θα έλθουν ή μάλλον έρχονται μέρες δύσκολες και σκληρές. Αν δεν στερεωθούμε στην πίστη, στην υπομονή, στην ελπίδα, στην αγάπη, στη μετάνοια και ιδιαιτέρως εάν δεν συμμετέχουμε συνειδητά στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, Ιεράς Εξομολογήσεως και Θείας Κοινωνίας. Δεύτερον, αν δεν καταπολεμήσουμε πάθη και αδυναμίες, τις μικροπρέπειές μας, τα νεύρα μας, του θυμού μας και την κρίνια μας, την κακομοιριά και τη βαρυγκόμια,
και τα τόσα άλλα κουσούρια μας που καταταλαιπωρούν και εμάς και τον πλησίον μας και μάλιστα την οικογένειά μας, δεν θα αντέξουμε, να το ξέρετε, στα επερχόμενα δεινά, και τότε θα λυγίσουμε, θα λιποτακτήσουμε και θα προδώσουμε την πίστη μας. Γι' αυτό θα εφαρμόσουμε όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα και επιπλέον. Θα κάνουμε και προσευχή, θα έχουμε και νηστεία σωματική στο καταδύναμη. Γιατί έχουμε πολλές αρρώστιες και δεν μπορούμε να νηστέψουμε σωματικά, τουλάχιστον έτσι όπως θέλει και ορίζει ο Θεός. Αλλά όμως μπορούμε να κάνουμε απόλυτη νηστεία στη γλώσσα. Μη μου πείτε ότι δεν μπορούμε να νηστέψουμε στη γλωσσίτσα μας, να νηστεύουν τα μάτια μας, να νηστεύουν οι αισθήσεις μας και να κάνουμε υπομονή. Υπομονή, υπομονή, και να έχουμε ελπίδα ακλόνητη στο Πανάγιο και Φιλάνθρωπο Έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Παρά τα αυτά, στα δεινά που θα ακολουθήσουν δεν θα είναι μόνο υπεύθυνοι στις σκοτεινές δυνάμεις της νέας εποχής ή ο διεθνής σιωνισμός ή ο ευρεομασονισμός και η κακή μας πολιτική, αλλά οι αμαρτίες μας και μόνον οι αμαρτίες μας. Ένα σοφό γνωμικό και μάλιστα χριστιανικό, όχι από την Αγία Γραφή, αλλά από τον Ορθόδοξο λαό βγαλμένη μέσα από την πείρα των 2000 ετών χριστιανισμού. Τι λέει αυτή η παροιμία? Να τη γράψετε με χρυσά γράμματα στο σπίτι σας, στην πόρτα, πίσω από την πόρτα του σπιτιού σας. Στον αμαρτωλόν τη χώρα άδικος κριτής. Θέλει να το επαναλάβω. Στον αμαρτωλόν τη χώρα άδικος κριτής. Και τον άδικο κριτή, τον άδικο και φαύλο άρχοντα, τον εκλέγει ο λαός με την ψήφο του, κατά των λαών και οι άρχοντες. Και μαζί με τον κακόν άρχοντα εκλέγει και τους άλλους πολιτικούς, τους βουλευτές, τους δομάρχες, τους δημάρχους κτλ. Κτλ. Για να είναι όμως τυφλή η εκλογή μας, οι επιλογές μας, αυτό σημαίνει ότι ο νους μας είναι σκοτισμένος και βρώμικος, και ο νους μας σκοτίζεται μονάχα εξαιτίας των πολλαπλών αμαρτιών μας. Η διάχυτος αποστασίας μας από το θέλημα του Θεού και η γενική μας αδιαφορία για θέματα ορθοδόξου πίστεως και σωτηρίας, καθώς και ο φανερός πόλεμος κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας των ιερών θεσμών και των παραδόσεών της, αποδεικνύουν του λόγου του αληθές. Εις τον αμαρτωλόν τη χώρα άδικος κριτής. Και η Ελλάδα είναι αμαρτωλή. Πολύ αμαρτωλή. Πού είναι το 95% που δεν εκκλησιάζονται, που δεν κάνουν το σταυρό τους? Το σταυρό τους δεν κάνουν, που δεν ομολογούν την πίστη τους. Πού είναι 95%, πού είναι? Μας κατηγορούν βέβαια για χίλια λάθη και ασκεμμένες παραπλανήσεις και για πολλά άλλα, ιδιαίτερως μας κατηγορούν οι Γερμανοί. Όπως παραδείγματος χάρη ότι κάναμε αλχημίες για να μπούμε στο ευρώ και τώρα αντί να κάνουμε οικονομίες απεργούμε. Ότι η διαφθορά στο δημόσιο τομέα υπήρξε τεράστια και ανεξέλεγκτη και άλλα πολλά. Ένας αληθινός όμως πατριώτης, ο κύριος Γεώργιος Ψωμάς, δημόσιος υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, απαντά στους Γερμανούς και στους Ευρωπαίους και σε όλους όσους ευρίσκονται στην Ευρωζώνη. Μας δώσατε, γράφει, 200 δις, κι όμως
Το 40% των αμυντικών εξοπλισμών μας είναι δικά σας. Το σύνολο σχεδόν των τήλυπη κοινωνιών μας προέρχονται από τις δικές σας εταιρείες, ειδικότερα τη Siemens. Η κατασκευή 2 μεγάλων αεροδρομίων μαζί με την κατασκευή εκατοντάδων χιλιόμετρων του εθνικού μας δικτύου τα πραγματοποιήσατε εσείς με τα δικά μας λεφτά. Εισάγουμε τα περισσότερα καταναλωτικά προϊόντα των εργοστασίων σας και εκατοντάδες χιλιάδες από τα αυτοκίνητά σας, Mercedes, Opel, Skoda, BMW και άλλα που δεν τα γνωρίζω τις μάρκες εγώ, τα αγοράζουμε εμείς οι Έλληνες, τα τούβλα. Και το κυριότερο, μας χρωστάτε από ζημιώσεις που είναι οι εξής, κύριοι κύριοι Γερμανοί και σύμμαχοι. Χρέη 80 εκατομμύρια μάρκα από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Χρέη από τη διαφορά του clearing στο Μεσοπόλεμο ύψους 593 εκατομμύρια δολάρια. Στα αναγκαστικά δάνεια που συνήψε το Τρίτο Ράιχ από την Ελλάδα ύψους 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη διάρκεια της κατοχής. Στις επανορθώσεις που οφείλει η Γερμανία στην Ελλάδα για τις κατασχέσεις, αρπαγές και καταστροφές που προξένησε το Τρίτο Ράιχ την περίοδο της κατοχής ύψους 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά τα επεδίκασαν οι σύμμαχοί μας. Και ευτυχώς δηλαδή που το δίστομο καταφεύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Το δίστομο στις 10 Ιουνίου του 1944 πυρπολήθηκε ολόκληρο από τους Γερμανούς και εκτελέστηκαν όσοι κάτοικοι βρέθηκαν εκεί χωρίς διάκριση φύλου ή ηλικίας, συνολικά 218 άτομα. 20 βρέθηκαν, 45 παιδιά, 42 υπερήλικες και 111 ενήλικες. Κατά την επιστροφή της γερμανικής φάλαγγας, διοικητής της οποίας ήταν ο υπολογογός Χαν Ζάμπελ, σκότωσαν κάθε Έλληνα που συναντούσαν στο δρόμο ή στα χωράφια. Άλλα γνωστά λοκαυτώματα ήσαν των Καλαβρίτων και του Χορτιά της Θεσσαλονίκης. 11 Δεκεμβρίου 1943 έκαψαν όλο το χωριό και σκότωσαν όλο το ανδρικό στοιχείο από τις ηλικίες 14 ετών και πάντων. Ορισμένοι είναι εδώ από τα Καλάβρητα και το ξέρουν καλύτερα από μένα. 700 και σώθηκαν έτσι από τις σφαίρες που τους θέριζαν κάτω από τα πτώματα μόνον 11. Χωριστά το ότι ήθελαν να τους κλείσουν μέσα στα σχολεία και να τους κάψουν. Το ίδιο έγινε και στο Χορτιάτι που τους μάζεψαν όλους, της Θεσσαλονίκης στο Χορτιάτι, που τους μάζεψαν όλους, πως ήσαν 300 τόσοι, και τους έβαλαν μέσα σε ένα φούρνο και τα μωρά τα παιδιά, τους πάντες, κανέναν ζωντανό, και τους κάψανε ζωντανούς, κάψαν και όλο το χωριό. Αυτή είναι οι σύμμαχοί μας, οι καλοί μας φίλοι. Μας ξέρετε πόσες ζωές αφαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια της κατοχής και του πολέμου. 1.125.960 Έλληνες. Είχαμε 39.000 εκτελέσεις. 12.000 νεκρούς από αδέσποτες δίθεν σφαίρες. 70.000 σκοτωμένους σε μάχες. 105.000 νεκρούς στα στρατόπεδα της Γερμανίας. 600.000 νεκρούς από την πείνα. Και 300.000 απώλειες από την υπογεννητικότητα που προήλθε εξαιτίας τότε δεν υπήρχαν άντρες να δημιουργηθούν οικογένειες και να κάνουμε παιδιά.
στην ατίμητη ηθική προσβολή που προξένησε στον ελληνικό λαό και στις ανθρωπιστικές ιδέες που εκφράζει η ελληνική ιδέα. Αυτό το πρόβλημα δεν είναι βέβαια οικονομικό, είναι ηθικής τάξης υψής της ηθικής σημασίας. Έχετε προϊόντα με τα καταστήματα Lidl, Praktiker και IKEA. Για σκεφτείτε αν όλοι οι Έλληνες δεν ψώνιζαν τα προϊόντα σας, τι θα γινόσασταν. Το συνολικό χρέος της Γερμανίας προς την Ελλάδα είναι 162 δισεκατομμύρια χωρίς τους τόκους. Εάν βάλουμε τους τόκους, είπε προχτές κάποιος παλιός πολιτικός στην τηλεόραση, θα πάει ένα τρισεκατομμύριο. Άρα λοιπόν μας χρωστάνε και από πάνω. Παρά τα αυτά όμως εμάς τους πληθύους, τα τούβλα δηλαδή, μας φύγουν το λαιμό και θέλουν να μας πνίξουν και δεν αντιδρά κανένας από εμάς. Αντιθέτως θέλουν να κατεβάσουν τις εικόνες από τα σχολεία μας, να καταργήσουν τα θρησκευτικά, να αλλοιώσουν την ιστορία μας. Αυτή είναι η πολιτική μας. Με ομικρόν γιώτα η πολιτική μας. Και καταλήγει ως εξής ο κύριος Γεώργιος Ψωμάς. Θέλω να μου επιστρέψετε τον πολιτισμό μου που κλέψατε εσείς και κάποιοι δικοί σας σύμμαχοι, κύριοι Γερμανοί. Θέλω τα αθάνατα δημιουργήματα των προγόνων μου που βρίσκονται στα μουσεία του Βιρολίνου, του Μονάχου, του Λονδίνου, του Παρισιού, της Ρώμης. Τα θέλω τώρα που μπορεί να πεθάνω, αλλά θέλω να πεθάνω κοντά στους πατέρες μου, στους προγόνους μου, στους αρχαίους Έλληνες που σας δίδαξαν πολιτισμό και δημοκρατία. Εδώ τελείωσε το άρθρο που είναι διαμαρτυρία και καταγγελία συγχρόνως ενός ανθρώπου που είχε την τόλμη να το κάνει και ένας πολιτικός μας δεν τα κάνει. Τι να σας πω. Όμως εξαιτίας του σκοτισμού και της αμαρτίας μας υπογράψαμε και μνημόνιο και τα χρέη μας θα φτάσουν τα 500 δισεκατομμύρια. Εμείς θέμε, γιατί υπογράψαμε ως τυφλοί, ως πληθεία, ως τούβλα. Εμείς θέμε που με την ψήφο μας καταδικάσαμε και την πατρίδα μας και μας τους ίδιους και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και τα δυσέγγονά μας και τα τρισέγγονά μας σε μια διαρκή φτώχεια. Επίσης σας γνωστοποιώ ότι το 1822 ψηφίστηκε το πρώτο ελληνικό σύνταγμα που το κορέλιασαν οι σημερινοί άρχοντες με το αντισυνταγματικό μνημόνιο που εμείς ψηφίσαμε. Το 1832 ανακηρύσσεται ύστερα από αίματα και θυσίες η πατρίδα μας ως ανεξάρτητο κράτος. Από τότε τα ξένα κοράκια των δήθεν συμμάχων μας ορμούσαν για να κατασπαράξουν την Ελλάδα μας και το πέτυχαν το 1898 όταν ο Χαρίλαος Τρικούπης είπε «Δυστυχώς εμπτωχεύσαμε». Από τότε μπήκαμε στο χορό των δανεισμών για να φτάσουμε σήμερα να ξεπουλάμε και την εθνική μας αξιοπρέπεια και κυριαρχία. Και δεν διεκδικούμε το φυσικό μας πλούτο, ούτε τον ορυκτό, ούτε το θαλάσσιο. Κοφεύουμε. Με ποια λέξη πρέπει να στιγματίσω αυτή την κατάπτυστη συμπεριφορά των πολιτικών μας, με ποια λέξη. Βρείτε την εσείς. Ο καθένας μόνος θα τη βάλει, όποια λέξη θέλει να βάλει μέσα του. Επαναλαμβάνω όμως ότι θα σωθούμε με τη μετάνοια, την νηστεία και την προσευχή των νινεβητών. Δεν θα φορέσουμε βέβαια σακιά, ούτε θα βάλουμε στάχτη στο κεφάλι μας. Η καθολική όμως μετάνοια όλης της Ορθοδόξου Ελλάδος και η επιστροφή μας στο θέλημα του Θεού μαζί με την προσευχή και την καταδύναμη νηστεία, αυτά και μόνο θα συντελέσουν στην σωτηρία μας. Αρκετά όμως, γιατί πιστεύω ότι σας εκούρασα αρκετά.
Το επόμενο βραδινό μας κήρυγμα θα γίνει για να συνεχίσουμε αυτά που αφήσαμε στη μέση και τώρα να έρθουμε να κόψουμε την πίτα μας. Το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Πάσον την υγιήν εξήτεν ο βδόγκος σου, ως δεξαμένη του λόγου σου. Διούτε ο πρεπός εν το μάτι σας, την φύση των όντων τετράνω σας, κατών ανθρώπων ή την κατεκόσμη σας, βασίλειον ιεράτευμα. Πατερός ιε Χριστόν των Θεών ηκέτευε, δωρήσαστε ημίν των μεγαλέντερος. Του Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ο Θεός ημών, δημιουργέ του κόσμου και χωριέ της ζωής και της ευρέτων αγαθών, ευλόγησον τους άρτους τούτους, τους οποίους οι δούλοι σου προετοίμασαν και προέθησαν εις τιμή και μνήμη των Αγίους Πατρός ημών, Βασιλείου Αρχιεπισκόπου και Σερίας Καπαδοκίας, Ουρανοφάντων του Μεγάλου. Αγίωσαν τους μεταλαμβάνοντας εξ αυτού, άπαντος, μετά το συνζύγο των τέκνων, των γονέων, των αδελφών, των οικείων και των συγγενών αυτών, και χάρισε σε αυτούς υγείαν ψυχής και σώματος. Κατεύθυνον προς το συμφέρον και ευάριστον τα έργα των χειρών αυτών, πλήθυνον να αναγκαθεί στην ζωή αυτών, παράσχοδε αυτής και παντή τον κόσμο σου ειρηνικά τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μας και το 2011 και τα υπόλοιπα, αλλά και στο τέλος